Λίγα λεπτά λοιπόν πριν τις 12 έφτασαν τα μέλη, όλα τα μέλη της θέως βασιλικής οικογένειας. Συγκεκριμένα έφτασαν 3 βανάκια μαύρα. Στο πρώτο βανάκι ήταν ο πρωτότοκος γιος του θέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ο Παύλος με τη σύζυγό του Μαρή Σαντάλ. Στο δεύτερο βανάκι ήταν η σύζυγος του θέως βασιλιά Κωνσταντίνου, η Άννα Μαρία με τις αδελφές του Ειρήνη και Σοφία. Και στο τρίτο βανάκι ήταν τα υπόλοιπα μέλη της θέως βασιλικής οικογένειας. Βλέπουμε τις εικόνες που περιγράφεις τώρα, Όσο μας μιλάς εσύ, εμείς βλέπουμε τις εικόνες που μας περιγράφεις. Συνέχισε, Βαγιά. Οπότε σήμερα θα τελεστεί το τρισάγιο για τα αποκαλυπτήρια του τάφου του θέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Θα αναγραφεί στην μαρμάρινη επιγραφή το όνομά του, καθώς και η ημερομηνία της γέννησης αλλά και του θανάτου του. Υπάρχουν εδώ μερικοί πολίτες οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους φωτογραφίες του θέως βασιλιά Κωνσταντίνου αλλά και της Άννας Μαρίας. Κρατούν λουλούδια στα χέρια τους. Έχουν έρθει λοιπόν κάποιοι πολίτες για να τιμήσουν τη μνήμη του θέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Δηλαδή είναι συγκεντρωμένος κόσμος έξω από τα κτήματα. Δεν είναι πολλοί. Υπάρχουν ωστόσο μερικοί πολίτες οι οποίοι έχουν έρθει εδώ για να τιμήσουν, όπως σας είπα, την μνήμη του θέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν βλέπουμε τις εικόνες που μας περιέγραψες. Βλέπουμε την πομπή των αυτοκινήτων, η οποία περνάει μπροστά από τους αστυνομικούς. Κατευθύνεται λοιπόν προς τον χώρο που θα τελεστεί το τρισάγιο. Μας είπες ότι επιβαίνουν τα μέλη της οικογένειας, του θέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Υπάρχει κάτι άλλο, Βάγια, που θες να μας δώσεις ως πληροφορία? Γιώργο, αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσα να σας μεταδώσω. Θα μιλήσουμε ξανά, θα ξαναβρεθούμε ξανά λοιπόν στον αέρα του 24. Πάμε τώρα, επειδή ευχαριστούμε πολύ, Βάγια. Αλλάζουμε κλίμα, είναι οι μέρες τέτοιες.